Κάποιοι με γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Άλλοι πάλι νομίζετε πως με ξέρετε. Είμαι εδώ για να σας διηγηθώ μια ιστορία. Τη δική μου ιστορία. Όπως την έζησα, αλλά δεν τη μάθατε ποτέ. Όπως συνέβη και όχι όπως περιγράφηκε. Όλα ξεκίνησαν πριν από 13 χρόνια. Είχα πάρει το πτυχίο μου στη Γαλλική Φιλολογία, είχα ήδη ζήσει ένα χρόνο στην Ιταλία στο πλαίσιο των σπουδών μου, ενώ είχα εργαστεί και ως καθηγήτρια γαλλικών, παραδίδοντας ιδιαίτερα, αλλά και μαθήματα σε συνοικιακό φροντιστήριο. Το όνειρό μου όμως ήταν να γίνω δημοσιογράφος και ήθελα να το κυνηγήσω. Ήταν Σεπτέμβριο του 2001. Είχα ετοιμάσει το βιογραφικό μου και είχα προγραμματίσει να το μοιράσω σε όλα τα μικρά κανάλια, γιατί πίστευα πως δεν θα ήταν εύκολο να ανεληφθώ σε ένα μεγαλύτερο. Πήγαινα επί τόπου, ζητούσα να δω τους διευθυντές ειδήσεων, εξηγούσα ότι ενδιαφέρομαι να εργαστώ ως ρεπόρτερ, άφηνα το βιογραφικό και έφευγα. Αυτό ήταν. Ένας από τους σταθμούς μου ήταν και το Alter. Ένα κανάλι άγνωστο, στο οποίο μου έλεγε ειδήσεις ένας πολύ συμπαθητικός τύπος, εν ονόματι Νίκος Αλιάγας. Μου έκανε εντύπωση ότι μιλούσε 5 γλώσσες. Και αυτό δεν μπορεί να σου περάσει απαρατηρητό όταν ένας δημοσιογράφος φέρνει ένα βιογραφικό και σου λέει εκτός από αυτά μιλάω και 5 γλώσσες. Οπότε καταλαβαίνεις εκεί η Ελεονόρα ανέβηκε στην εκτίμησή μου διότι μιλούσε και ισπανικά που τα χρειαστήκαμε αργότερα και επειδή μπήκε στο εξωτερικό δελτίο ήταν ένα προτέρημα για έναν δημοσιογράφο να μιλάει 5 γλώσσες και μάλιστα γλώσσες που δεν μιλάνε οι άλλοι. Γιατί αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά μιλάνε όλοι. Ήμουν ενθουσιασμένη. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ανυπομονούσα να πάω πρώτη μέρα στη δουλειά. Είχα ξυπνήσει από νωρίς, ήμουν πολύ ευτυχισμένη και δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα ακολουθούσε. Θυμάμαι ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001.